πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Συνδεόμαστε τώρα με τον Γιάννη Κουτσομίτη, πολιτικό αναλυτή και διευθυντή του ΚΑΠΑ News. Κύριε Κουτσομίτη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Πριν πάμε σε πιο συγκεκριμένα ερωτήματα και στην ανάλυση αυτής της υπόθεσης, θα ήθελα να μας κάνετε ένα μικρό πορτρέτο του Ρωμάν Προτάσεβιτς και μια περιγραφή αυτού που συνέβη. Είναι ένα περιστατικό που δεν έχει προηγούμενο, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι πρωτοφανές στα χρονικά. Ένα αεροσκάφος, το οποίο ανήκει σε μια ευρωπαϊκή εταιρεία με έδρα την Ιρλανδία. Έχει καταχωρηθεί το αεροσκάφος στα αεροπορικά μητρώα της Πολωνίας και έκανε μια πτήση από μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα σε μια άλλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Ουσιαστικά έγινε αντικείμενο κρατικής αεροπειρατείας με μια πρόφαση δήθεν ειδοποίησης για βόμβα, η οποία προφανέστατα είναι λάθος, δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Ο Υπουργός Μεταφορών της Λευκορωσίας δήλωσε σήμερα ότι η Χαμάς έκανε τηλεφώνημα στην κυβέρνηση Λευκορωσίας ότι υπάρχει απειλή για βόμβα. Αν υπήρχε περίπτωση η Χαμάς να ειδοποιήσει, θα ειδοποιούσε το αεροδρόμιο προορισμού του αεροσκάφους, που ήταν το Βίλνιους της Λιθουανίας. Φυσικά όλα αυτά είναι μια κίνηση, θα μπορούσαμε να πούμε, επίδειξη δύναμης ή πυγμής από τον Λουκασέγκο απέναντι στην αντιπολίτευση της χώρας, ότι δεν μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερη στην Ευρώπη και να προπαγανδίζει τη δημοκρατία και τις δημοκρατικές ελευθερίες. Ο Προτάσεβιτς είναι ένας 26χρονος ακτιβιστής. Ξεκίνησε από δημοσιογράφος και φωτορεπόρτερ των διαδηλώσεων κατά του καθεστώτος και ανέλαβε πολύ μεγάλη δραστηριότητα ενημέρωσης του κοινού μέσα από δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα κατάφερε να διαφύγει κάποια στιγμή όταν εκδόθηκε ένταλμα σύλληψη εναντίον του, κατέφυγε στη Λιθουανία όπου ήταν η έδρα του, η προσωρινή του βάση, και μαζί με την επικεφαλής της αντιπολίτευσης την Τιχανούσκαγια ήρθαν στην Αθήνα με αφορμή το Φόρουμ των Δελφών. Η κυρία Τιχανούσκαγια έφυγε με άλλη πτήση πριν από 3 ημέρες και ο άτυχος Προτάσεβιτς επιβιβάστηκε σε αυτό το αεροσκάφος χθες. Mm-hmm. Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η συνέχεια αναφορικά με τις αντιδράσεις από ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση? Καταρχήν να πούμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Την τελευταία ώρα δημοσιεύθηκε βίντεο δήλωσης του Προτάσεβιτς από κάποιο κρατητήριο στο Μίνσκ, όπου φέρεται να ομολογεί ότι διοργάνωνε έκτροπα και να δηλώνει ότι οι αρχές του φέρθηκαν με καλό τρόπο και ότι δεν έχει πρόβλημα της υγείας του, που είχε διαρρεύσει σαν φήμη πριν προηγούμενες ώρες. Κρατητήριο επομένως και όχι νοσοκομείο με πρόβλημα καρδιάς, όπως κυκλοφόρησε πριν από λίγο. Ναι. Ακριβώς. Πρόκειται προφανώς για μια ομολογία που έγινε κάτω από ποίηση και εκβιασμό. Από εκεί και πέρα βέβαια αυτή η διαδικασία, αυτή η κίνηση της Λευκορωσίας έχει φέρει θα έλεγα, πολύ σοβαρών αποφάσεων τους Ευρωπαίους ηγέτες. Είναι απαράδεκτο, απόλυτα απαράδεκτο, μια εχθρική ενέργεια αυτό που έγινε. Ακόμη και χώρες που ήταν κάπως αποστασιοποιημένες από σοβαρές κυρώσεις κατά της Λευκορωσίας πλέον θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να σταθεί διεθνώς εάν αφήσει αυτή την προκλητική πράξη εναντίον της να περάσει ατιμόρυτη. Με τον προηγούμενο Αύγουστο υπήρξαν πολλές φήμες ακόμα και για θερμή επέμβαση της Ρωσίας στη Λευκορωσία για να καθαρίσει εντός εισαγωγικών τους δρόμους, όπως λεγόταν τότε. Από την άλλη, πολλοί έλεγαν ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν θα τολμούσε να εκφράσει με τόσο άμεσο τρόπο στήριξη στον Λουκασέγκο, ο οποίος έχει ένα μεγάλο μέρος των πολιτών, να πούμε, με το μέρος του. Και μιλάμε για τους ανθρώπους που έχουν εξασφαλίσει πολλά προνόμια χάρη στη στενή του σχέση με το καθεστώς. Πόσο κοντά εξακολουθούμε να βρισκόμαστε σε μια αιματοχυσία στους δρόμους, σε ένα είδος μικρού αστικού εμφυλίου? Θεωρώ ότι δεν είναι πολύ πιθανό, για τον απλούστατο λόγο ότι ο Λουκασέγκο κρατάει στα χέρια του όλες τις μορφές κρατικής βίας. Δεν έχουν οπλισμό οι οπαδοί της αντιπολίτευσης. Είναι πάρα πολύ δύσκολο μέλη των ενόπλων δυνάμεων να στασιάσουν και να υπάρξει κάτι όπως έχουμε δει σε άλλες χώρες του Ανατολικού Μπλοκ τα προηγούμενα χρόνια ή κάτι που έγινε τα τέλη δεκαετίας του 90 στην Αλβανία.
Θεωρώ ότι κρατά τον έλεγχο της κατάστασης ο Λουκασέγκο. Πιστεύω ότι αν υπάρξει μια διευθέτηση, αυτή θα έρθει μέσα από μια διεθνή μεσολάβηση. Γι' αυτό και έχει μεγάλη σημασία η πίεση την οποία θα ασκήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Λουκασέγκο έχει ένα και μοναδικό τρόπο πίεσης προς την Ευρώπη, που είναι ο περίφημος αγωγός πετρελαίου που συνδέει τη Ρωσία με τη Γερμανία και είναι ένα μεγάλο μέρος παροχής πετρελαίου στην Γερμανία και στην Κεντρική Ευρώπη. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση βρει έναν τρόπο να μην την ενδιαφέρει ακόμη και να αποκοπεί αυτός ο αγωγός, πιστεύω ότι μπορεί να προκαλέσει πολύ μεγάλη πίεση στο Λουκασέγκο σε σημείο που να καθίσει πλέον στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για μια σχετικά ομαλή μεταβίβαση εξουσίας. Πάντως μπαίνουν δύο ακόμη πράγματα στο διάλογο αυτή σήμερα και από χθες που ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Το ένα είναι η ασφάλεια των διεθνών πτήσεων. Είναι προφανές ότι η αεροπορική εταιρεία ευνηδιάστηκε, το πλήρωμα ευνηδιάστηκε και προσγειώθηκε στο Μίνσκ και δεν ξέρουμε σε πόσο μεγάλο βαθμό εξαναγκάστηκε σε προσγείωση στο Μίνσκ. Και το δεύτερο θέμα είναι το θέμα των πρακτόρων που μπορούν να κυκλοφορούν σε κάθε χώρα και στη χώρα μας δίχως να γίνονται αντιληπτοί. Ναι, είναι εύλογα ερωτήματα. Έχω να πω το εξής. Η Λευκορωσία είναι πλήρες μέλος του ICAO, δηλαδή του Παγκόσμιου Οργανισμού Αεροπορικών Συγκοινωνιών. Όταν ένας πύργος ελέγχου, ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει FIR, το αεροπλάνο κινείται στο FIR του Μίνσκ και είχε με βάση τις διεθνείς αεροπορικές ρυθμίσεις το δικαίωμα ο πύργος ελέγχου του Μίνσκ να διατάξει να καλέσει το αεροσκάφος σε έκτακτη προσγείωση εκεί. Αυτό είναι κάτι το οποίο τυπικά μπορεί να καλυφθεί. Όμως, εάν υπάρχει ψευδής βεβαίωση για ύπαρξη βόμβας, αυτό παραβιάζει σαφέστατα την Διεθνή Σύμβαση του Μόντρεαλ για την ασφάλεια των αεροπορικών πτήσεων. Και η κυβέρνηση της Λευκορωσίας πρέπει να αποδείξει ότι υπήρχε όντως απειλή για βόμβα στο αεροσκάφος, πράγμα που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γι' αυτό και είναι σημαντικό το αίτημα για διεθνή έρευνα πάνω στο συμβάν. Το δεύτερο που είναι το θέμα των πρακτόρων, σαφέστατα και είναι, θα λέγαμε, σοκαριστικό να υπάρχουν και να κυκλοφορούν πράκτορες, αλλά πράκτορες υπάρχουν σε όλες τις χώρες από όλες τις κυβερνήσεις. Σαφέστατα υπάρχουν πράκτορες της Ρωσίας και στην Ελλάδα και εάν δεν δίνουν σαφή, θα έλεγα, αν δεν προκαλούν, δεν είναι πολλές οι κινήσεις που μπορεί να κάνει η ελληνική κυβέρνηση για να τους απομονώσει. Εξάλλου ήταν εντελώς απίθανο, δεν υπήρχε στα σχέδια σε κανένας είδους σχέδια ασφαλείας ότι υπάρχει περίπτωση η Λευκορωσία να κάνει κάτι τέτοιο τόσο θρασί με ένα ευρωπαϊκό αεροσκάφος. Θεωρώ ότι μεγάλο μέρος ευθύνης για την κατάληξη, την ατυχή κατάληξη του Πρωτασέβιτς φέρει και η κυβέρνηση της Λιθουανίας, διότι τους προσκάλεσε στην Αθήνα η πρεσβεία της Λιθουανίας με πολιτικό αεροσκάφος. Εάν υπήρχαν πληροφορίες ότι αυτοί οι άνθρωποι κινδυνεύει η σωματική τους ακαιρεότητα από το καθεστώς της Λευκορωσίας, θα έπρεπε να έχουν έρθει με στρατιωτικό αεροσκάφος της Λιθουανίας στην Αθήνα και αντίστοιχα να επιστρέψουν πίσω. Το γεγονός ότι χωρίς να υπάρχει αγωνία ή καμία ανησυχία ότι μια ευρωπαϊκή πτήση μπορεί να έχει τέτοια κατάληξη, νομίζω ήταν εκτός από το ραντάρ όλων των μυστικών υπηρεσιών της Ευρώπης και νομίζω και των Αμερικανικών. Μάλιστα. Κύριε Κουτσομίτη, να σας ευχαριστήσω θερμά. Να έχετε ένα καλό.